Αμφίβολος. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ιμαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος, το κορυφαίο site. Καλησπέρα από το έμβολος.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε δύο χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Θα φτιάξουμε ένα κυροπήγιο και μία χριστουγεννιάτικη γυάλα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το κυροπήγιο. Τα υλικά μας είναι πάρα πολύ απλά. Θα χρειαστούμε ένα ποτήρι του κρασιού, ένα κερί της επιλογής μας, ένα χριστουγεννιάτικο διακοσμητικό, μία βάση χάρτινη, μία κορδέλα, χιόνι και ένα πιστόλι σιλικόνης. Και ξεκινάμε. Παίρνουμε τη βάση, την κόβουμε στο στόμιο του κρασιού, του ποτηριού του κρασιού περίπου. Βάζουμε σιλικόνη. Κολλάμε το αντικείμενο το χριστουγεννιάτικο. Γύρω-γύρω βάζουμε σιλικόνη για να κολλήσουμε το χιόνι. Και έχουμε κολλήσει το χιόνι. Στη συνέχεια παίρνουμε το ποτήρι και στο πάνω μέρος ή όπου εσείς θέλετε δένουμε μία όμορφη κορδέλα. Κάνουμε ένα φιωγκάκι. Τώρα, έτσι όπως είναι το ποτήρι, βάζουμε το διακοσμητικό μας μέσα με το χιόνι και το γυρνάμε να καθίσει και από πάνω βάζουμε το κερί και είναι έτοιμο και το επόμενο. Εμείς φτιάξαμε αυτά τα δύο. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι υλικά έχετε και ό,τι σας αρέσει. Καλή επιτυχία! Τώρα θα φτιάξουμε τη δεύτερη κατασκευή που είναι η χριστουγεννιάτικη γυάλα. Παίρνουμε μία γυάλα σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα έχουμε. Ένα κερί. Ένα κλαδί με γκί, με κουκουνάρια, με ό,τι θέλουμε. Και δύο κλαδιά πάλι. Και χιόνι ψηλό που θα το ρίξουμε. Ξεκινάμε ρίχνοντας το χιόνι μέσα στη γυάλα. Αφού ρίξουμε το χιόνι, θα πάρουμε το κλαδί μας, θα το ανοίξουμε, θα το στρογγυλέψουμε λίγο για να μπει στη μέση το κερί μας και θα το βάλουμε μέσα στη γυάλα. Πριν το βάλουμε προς τα κάτω, θα βάλουμε πρώτα το κερί. Και στη συνέχεια θα βάλουμε όμορφα τα δύο κλαδιά μας, να δώσει λίγο ύψος στη γυάλα μας. Και είναι έτοιμο. Τώρα θα σας δείξουμε και τι άλλο κάναμε και άλλες ιδέες. Ακόμα μία ιδέα είναι αυτή. Σε μία πιο χαμηλή γυάλα με ένα κερί Άγιο Βασίλη και γκί είναι αυτή. Σε ένα βάζο για μπαχαρικά είναι αυτό. Και ένα πιο παιδικό αυτό.
αυτή είναι η πρότασή μας του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με τα πράγματα που έχουμε φτιάξει.